Ξεκινήσω την ανάλυση των φάσεων, θα ήθελα να πω ότι κάτι πρέπει να γίνει με τους βοηθούς. Το πρόβλημα Κυριακή με Κυριακή διωγγώνεται, άρα αυτοί που κάνουν κουμάντο... Άρα έχουν στρώσει οι διαιτητές και το πρόβλημα πλέον εστιάζεται στους βοηθούς τα τελευταία παιχνίδια. Τα μεγάλα προβλήματα, θα δείτε και σήμερα, προέρχονται από τα λάθη των βοηθών. Μάλιστα. Εντάξει, συνηθίζουν να παίζουν με λίμπερο πολλές ομάδες. Mm-hmm. Που κάθονται απλά λίγο έτσι. Λοιπόν, εδώ να δούμε μια επίθεση της ομάδος του Ηρακλή. Βλέπουμε ότι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή είναι σε θέση κανονική, δεν είναι σε θέση offside. Ο δεύτερος βοηθός, ο Τζαφόλιας, υποδεικνύει offside τον παίκτο του Ηρακλή και όπως βλέπουμε είναι λάθος. Παρότι είναι σε ιδανική θέση ο βοηθός. Μα είναι και σε καλή θέση, αλλά και τι τον έκανε να βιαστεί, να περιμένει να δει ποια κατεύθυνση έχει μπάλα. Μπάλα πηγαίνει πλάγια και βιάστηκε να υποδείξει offside σε συγκεκριμένη περίπτωση που δεν υπάρχει. Άλλη μια επίθεση της ομάδος του Ηρακλή. Πάλι θα δούμε ότι ο ίδιος βοηθός ο Τζαφόλιας, όπως είπες Γιάννη προηγουμένως, ενώ η καλή θέση και εδώ δείχνει ότι ο παίκτης του Ηρακλή είναι σε θέση offside. Offside και εδώ δεν υπάρχει. Λάθος η υπόδειξη του βοηθού και στην επίθεση αυτή της ομάδος του Ηρακλή. Εδώ να δούμε το διαιτητή και βοηθό που υποδεικνύουν ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Περόνε. Θα δούμε λοιπόν ότι ο Περόνε δεν κάνει καμία παράβαση, γιατί μετά την μπαλιά που κάνει ο Καπίνο, η μπάλα χτυπάει κοιλιά και προς το στήθος του ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ήταν λάθος η υπόδειξη αυτή ότι έχει κάνει φάουλ ο επιθετικός του Ηρακλή, ο Περόνε. Εδώ επίθεση της ομάδος του Ηρακλή, ο πρώτος βοηθός ο Λάζαρης αφήνει να παιχτεί η μπάλα. Ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα να γίνει κανένα μπέναλτι ή κανένα γκολ, γιατί βλέπουμε ότι ο Περόνε φεύγει από κανονική θέση, από θέση offside. Offside δεν υπάρχει. Ήταν λάθος του βοηθού του Λάζαρη. Άρα υπάρχει offside, μάλλον λέτε. Υπάρχει offside ναι. Εδώ του Περόνε και θα έπρεπε να υποδειχθεί από τον βοηθό στην επίθεση αυτή της ομάδας του Ηρακλή. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι φάσεις από τον αγώνα του Σταδίου Καραϊσκάκη.